Το θέατρο της Κυριακής. Θα σας μεταδώσουμε το έργο «Το νηφικό κρεβάτι» του Γιάν Ντε Χάρτογκ, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στο ρόλο της Αγνής και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ στο ρόλο του Μάη. Το νηφικό κρεβάτι μετέφρασε ο Μάνθος Κρίσπης. Τη μουσική επιμελήθηκε η Σοφία Μιχαλίτση. Επιμέλεια ήχων Ηρακλή Δημητρά. Ρύθμισης ήχου Στέφανου Ευαγγελίου. Η ραδιοσκηνοθεσία είναι του Μιχάλη Μπούχλη. Κράτα με καλά στα χέρια σου. Αχ, θα πέσω. Δεν μπορώ, σου λέω. Πέφτω, έπεσα. Χρυσή μου. Την πόρτα, Μάικ, την πόρτα. Ναι. Ω, Θεέ μου, τα μαλλιά μου, το φορεμά μου, φρίκι. Τι κάνεις εκεί, γονατιστός? Δέω μέσου. Σήκω πάνω αμέσως. Σήκω, σου είπα. Γιατί, απαγορεύεται το προσκυνήν. Είσαι με τα καλά σου. Αν σε έβλεπε ο Θεός από ψηλά. Θα νιώθω αγαλίαση μπροστά σε μια τέτοια ευτυχία. Μάικ, μη γίνεσαι βλάσφημος. Δεν κάνει. Επειδή δηλαδή ήπιες λίγο παραπάνω. Δεν είπε ούτε στάλα. Αν είμαι μεθυσμένος από ευτυχία. Και βέβαια, για να προσεύχεις εντυμένος μπροστά στο κρεβάτι και με το καπέλο στο κεφάλι. Ω, Θεέ μου. Νομίζω πως είμαι κι εγώ. Ευτυχισμένη. Μεθυσμένη. Για να δω, μπορώ να σταθώ στο ένα μου πόδι. Αγγελέ μου. Ω, Μάικ, βγάλε πια αυτό το καπέλο. Τι, α, ναι, καλά. Τι κρατάς στο χεράκι σου? Ένα τριανταφυλάκι. Ένα τριανταφυλάκι από την τούρτα του γάμου μας. Φέρτε να το φάμε. Όποτε θέλω να το φυλάξω για πάντα. Αγνή. Ναι. Πες μου πως είσαι ευτυχισμένη. Να χαρείς, Μάικ, πες και τίποτα άλλο. Δεν μπορώ. Μια λέξη μόνο εκφράζει αυτό που αισθάνομαι. Ευτυχία, 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 ευτυχία. Μάικ, Μάικ, τι έπαθες, Μάικ. Ευτυχία. Έτσι μου έρχεται να σου πω ένα βρωμόλογο. Έλα, μπράβο, έλα. Λοιπόν, όχι, σταυτή. Μάικ. Τι? Όχι, μην κουνιέσαι. Για γύρνα να δω και τ' άλλο ταυτή. Βρωμιάρη. Τι τρέχει? Ποτέ σου δεν πλένεσαι? Εγώ, κάθε μέρα. Ολόκληρος? Όχι και ολόκληρος. Τα απαραίτητα. Και ποια είναι, παρακαλώ, τα απαραίτητα? Καμάρι μου. Ποιο? Εσύ είσαι το καμάρι μου. Θα ήθελες να μου δώσεις ένα φυλάκι? Θα ήθελα να είχα νερό και σαπούνι και να σε περάσω από την κορφή ως τα νύχια. Να, τι θα ήθελα. Κάντο, σε παρακαλώ. Αρκετά, φτάνει πια. Αγάπη μου, τι έχεις? Με χτυπάνε τα παπούτσια. Α, Θεέ μου, αν δεν τα βγάλω αμέσως μου φαίνεται θα λιποθυμήσω. Άσε με να στα βγάλω εγώ, σε παρακαλώ. Μάικ, να χαρείς, κάνε γρήγορα, με έχουν πεθάνει. Και μην φιλήσεις και τ' άλλο μου παπούτσι γιατί θα τσακωθούμε. Ωραία, σου φιλώ το πόδι λοιπόν. Άσε με. Όχι, αγάπη μου, εγώ θα τα βγάλω, εγώ. Βγάλ' τα πια, Μάικ, ξημερωθήκαμε. Παράδεισος, θα μπορούσα να ξημερωθώ εδώ πέρα, γδίνοντάσαι. Α, δεν σου είπε κανείς να με γδύσεις. Σου είπα να με βοηθήσεις να βγάλω τα παπούτσια μου. Αγάπη μου, είμαι πρόθυμος να σε βοηθήσω να βγάλεις ό,τι θέλεις. Πάει κι αυτό. Και τώρα, Μάικ. Μάικ, σε παρακαλώ, μην με κοιτάς έτσι περίεργα. Έλα, γδί. Βγάλε το καπέλο πάλι, το ξανάβαλες. Αγνή, θυμάσαι τι σου είπα όταν πρωτανταμώσαμε? Όχι. Σου είπα ότι εμείς οι δύο είχαμε ξανανταμώσει σε κάποια άλλη ζωή. Α, ναι, ναι. Τώρα είμαι απολύτως βέβαιος γι' αυτό. Για ποιο? Αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, αισθάνομαι μέσα μου ότι τα έχω ξαναζήσει όλα αυτά. Μπα. Ναι. Καθόσουν εκεί, όπως τώρα. Κι εγώ εδώ, με μια δανεική φορεσιά, όπως τώρα. Καθόμουν γονατιστός μπροστά σου. Λίγο πριν να. Τι να. Αγάπη μου, είμαι ευτυχισμένος. Μάικ, θέλεις όνει και καλά να με κάνεις να κλάψω. Πρέπει, ξέρεις. Είναι θλιβερή αυτή η ώρα. Σοβαρά στο λέω. Αποχαιρετάς τα νιάτα σου. Θέλω να πω
Αγάπη μου, τι έπαθες, σου κάνα τίποτα? Θέλω να πάω σπίτι, Μάικ. Θέλω να πάω σπίτι, δεν έπρεπε να σε παντρευτώ. Πώς μπόρεσες, πώς τόλμησες να πεις τέτοιο πράγμα? Τι, μα εγώ δεν είπα τίποτα άλλο απόψε, παρά μόνο πως ήμουν... Αποχαιρετώ τα νιάτα μου, ακούς εκεί? Δεν λες ότι αυτός είναι ο ευσεβής σου πόθος? Να κάθομαι εγώ, να με εκδίνεις όλη τη νύχτα και εσύ, κύριε, να φοράς το καπέλο σου, να έχεις άπλυτα τα αυτιά σου και να... Έτσι, έτσι, έτσι είναι, αγάπη μου. Κλάψε, γλυκιά μου. Ναι, ναι, έτσι πρέπει. Μπήκε στο πνεύμα. Μάλιστα, στο πνεύμα. Γι' αυτό μου δίνεις και μου ξανάδινες να πίνω και εσύ δεν έπινες τίποτα. Τι λες, Αχνή, τρεις μπουκάλες άδειασα. Ναι, τι είπες τότε? Τι είπες όταν με πέταξε στο κρεβάτι? Σε πέταξα. Είμαι μεθυσμένος από ευτυχία, έτσι δεν είπες? Μα, αγάπη μου, εδώ και ένα λεπτό μου είπες ότι κι εσύ. Ψέματα. Ορίστε, ορίστε. Έλα εδώ, έλα εδώ. Μύρισε. Πω, ζαλίζομαι. Σ' αγαπώ. Τρέπομαι. Γιατί? Γιατί είμαι ζαλισμένη. Κι εγώ το ίδιο. Τι, είσαι ζαλισμένος? Όχι, ντρέπομαι. Γιατί? Ξέρεις, θα ήταν καλύτερα αν μ' άφηνες να βγάζω όλη τη νύχτα τα παπούτσια σου. Α, και θα ερχότανε το πρωί και να παίρναμε το πρωινό μας, ε? Ναι. Αγνή. Ναι. Αγνή, σου προκαλώ απέχθεια. Απέχθεια, πώς το σκέφτηκες αυτό? Μα, τα αυτιά, τα πράγματα, καταλαβαίνεις. Μα, αγάπη μου, έτσι το είπα. Δεν με νοιάζει εμένα. Και, Αγνή, ναι, θα πρέπει να σου πω και κάτι άλλο. Αργότερα. Γιατί δεν το λες τώρα? Έχεις δίκιο. Ξέρεις, λοιπόν, είμαι τόσο αδέξιος. Θέλεις να πιεις τίποτα? Ο Θεός φυλάξει, μη μου μιλάς για πιωτό. Δηλαδή, κανένα ποτήρι νερό εννοώ. Όχι, σε παρακαλώ, Μάικ, πες και τίποτα άλλο. Όχι, αλήθεια, αλήθεια σου λέω, δεν θέλω να πιω, δεν θέλω να πιω. Καλά, θα πιω εγώ. Έγραψες κανένα ποίημα για απόψε? Όχι. Ω, κρίμα. Νόμιζα πως τα έγραφες κάτι ωραίο για το γάμο μας. Γιατί έγινε σαν μπατζάρι? Έλα, διάβασέ μου το. Αγάπη μου, δεν έγραψα. Ψέματα λέω. Ψέματα, μάλιστα ψέματα, το διαβάζω στα μάτια σου. Για να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω να σου αρέσει. Είναι μοντέρνα σχολής. Τώρα όμως γράφω κάτι άλλο. Όχι, εκείνο που έγραψες για το γάμο μας, αυτό θέλω να ακούσω. Ποτέ λοιπόν δεν μιλάω σε κανένα για τα ποίηματά μου πριν τα αρχίσω στην τελική τους φόρμα. Στην τσέπη σου το έχεις? Για να δω. Θα βγει περίφημο. Το συντριβάνι των βασιλικών κήπων. Όχι, εκείνο για το γάμο μας, αυτό θέλω να μου πεις. Θα ήταν προτιμότερο, αγάπη μου, να σου διαβάσω απόψε ένα ποίημα που δεν το έχει ακούσει κανένας άλλος. Α, δηλαδή το ποίημα για το γάμο μας το έχεις διαβάσει και σε άλλους? Άκου, Αγνή. Θα ήθελα να μου πεις πώς σου φαίνεται η διαδοχή των συμφώνων. Η παρήχηση, θέλω να πω. Η αγάπη πλέρια πλάνη, πλήθος άστρα θα το πούμε. Ώρα που βρήκες. Είναι αγάπη συντριβάνη και περίφλογο δρεπάνη, μόνο για όσους αγαπούν. Κι όταν πέσει νύχτα, όντας μόνος, το σκοτάδι τριγυρνώντας και πηγή ζωή ζητώντας και ένα θείο χέρι γυρεύοντας. Πού πας? Έφτασα. Γιατί με κλειδώνεις μέσα, Αγνή? Γιατί πήρες και τη βαλίτσα σου, Αγνή? Αγνούλη, αγάπη μου. Ορίστε. Έφυγε και μ' άφησε μόνο με τα παπούτσια της. Ευκαιρία να γδυθώ κι εγώ. Δηλαδή να ντυθώ για τον ύπνο. Αυτός ο σκούφος είναι για το κεφάλι μου. Ωραία. Το σακάκι δεν χρειάζεται. Το γυλαίκο, τα παπούτσια. Πού είναι το νυχτικό? Ωραία. Τι ωραία που θα τη φανώ σαν φάντασμα. Τέλος πάντων, καλύτερα να φορέσω από πάνω και το παντελόνι. Ναι, και το σακάκι. Και το κολάρο. Το γυλαίκο όχι. Άσε. Να, έρχεται. Καλώς την. Τι κάνεις εκεί? Κάθομαι. Τι είναι αυτό? Αυτό στο κεφάλι σου. Φοράς σκούφια? Άμπα, μόνο όταν κάνει ρεύμα. Νυχτικιά είναι αυτή? Ναι,
Εσύ τι φόρεσες? Ο πατέρας μου χρόνια τώρα φοράει πιτζάμες. Έτσι, εγώ όμως δεν φοράω. Γιατί? Άλλαξες. Εσύ? Εσύ? Εγώ? Εγώ νίσταξα. Κι εγώ. Τότε ας πέ. Βέβαια. Ας πέ. Σούμε. Και από ποια μεριά προτιμάς να πέσεις? Εγώ? Εγώ να σου πω, δεν με πολύ νοιάζει. Διάλεξε εσύ όποια θέλεις. Για μένα το ίδιο κάνει. Εγώ προτιμώ από εκεί, γιατί είναι η πόρτα. Η πόρτα? Ναι, θα φέρουν το πρωινό. Μπορεί να χτυπήσει κανένας. Πρέπει να είσαι κοντά να ανοίξεις. Α, ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Τι είναι αυτό? Ποιο? Αυτό το μαξιλαράκι. Εσύ το βάλες στο κρεβάτι. Εγώ? Όχι. Τι γράφει απάνω? Ο Θεός αγάπη εστί. Τι ωραίο, τι συγκινητικό. Η μαμά θα το έκανε. Όλα τα σκέφτεται, είδες? Όλα, ναι. Μάικ, γύρνα από εκεί, σε παρακαλώ. Με συγχωρείς, δεν κατάλαβα. Να βγάλω κι εγώ το σακάκι. Και τα παπούτσια σου. Ναι. Ωραίο κρεβάτι, ε. Ωραίο, λέει. Ήταν του πατέρα μου, ξέρεις. Α, όχι, και της μητέρας σου. Φυσικά, και των δυο. Σε αυτό γεννήθηκα. Μάικ. Ναι, αγάπη μου. Όχι, Μάικ, μην κοιτάς. Γύρνα, γύρνα, γύρνα. Καλά, καλά, εντάξει, γυρνώ. Πες μου πάλι πόσο μ' αγαπάς. Δεν μπορώ πια. Τι? Δεν μπορώ πια να σε αγαπήσω περισσότερο. Ξεχύλισε, πάει. Σε λατρέ. Είμαι πιο αυτή. Είμαι τρελός για σένα. Είμαι τρελός για σένα. Κι εγώ για σένα, στορκίζομαι. Εντάξει, εντάξει, αγάπη μου. Είμαι τόσο ευτυχισμένη, δεν θα μπορούσα να γίνω πιο ευτυχισμένη. Μπράβο, 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 αγάπη. Τούτε θα το ήθελα. Τι δεν θα ήθελες? Να γίνω πιο ευτυχισμένη. Κατάλαβα. Θα ήταν καλύτερα να μέναν όλα όπως είναι. Γιατί δεν θα άντεχα σε πιο πολύ ευτυχία. Εσύ? Και βέβαια όχι. Τι ψυχρά που το λες. Πώς την οργή ήθελες να το πω? Μάικ, τι λόγια είναι αυτά? Και τη νύχτα του γα... λίγο πριν πέσουμε... Ντροπή σου, ντροπή σου. Τώρα... Με πιάσει ένας πονοκέφαλος και τα πόδια μου είναι ξυλιασμένα. Να βάλω μια στιγμή τη σκούφια μου. Ναι, και εγώ τις παντόφιλες μου. Γιατί δεν πέφτεις στο κρεβάτι? Όχι, όχι, μια στιγμή σου λέω, γύρνα. Τι κάνεις? Έπεσα στο κρεβάτι. Γιατί πήρες το μαξιλάρι, ο Θεός αγάπη εστί? Το βάλα κάτω από το κεφάλι μου. Μη γυρίσεις. Γιατί? Να βγάλω το παντελόνι μου. Να σβήσω το φως. Μια στιγμή. Δεν πιστεύω να ξεθυμένη λάμπα, ε. Μα πώς το φαντάστηκες? Μου φαίνεται πως μυρίζει γκάζι. Άκου. Άκου, Αγνούλη. Είσαι ένας άγγελος. Και εγώ κάνω σαν τρελός για σένα. Και γι' αυτό είμαστε σε φρικτή αμηχανία. Και... καληνύχτα. Καληνύχτα. Μπορείς να βρεις έτσι στο σκοτάδι το κρεβάτι? Βλέπω. Βλέπω. Βλέπω, ναι. Μάικ! Μάικ, τι έπαθες? Τίποτα. Το δάχτυλό μου χτύπησα. Πονάς? Πρόσεξε πώς θα μπεις στο κρεβάτι. Τώρα μπήκα πια. Μάικ? Ναι. Μάικ, τι ήταν εκείνο που δεν ήθελες να μου πεις απόψε? Μπορείς να μου το πεις τώρα αν θες. Δεν είμαι πια όπως πριν. Τώρα συνήλθα. Αν μου το πεις, θα σου πω κι εγώ κάτι. Τι? Θα μου το πεις όμως, μου το υπόσχεσαι? Ναι. Όχι, δώσ' μου το λόγο σου πρώτα. Ναι, λέω, το υπόσχομαι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν δεν έχω δει άντρα ως τώρα ολόκληρο ποτέ μου. Εδώ που τα λέμε δεν έχασες και τίποτα. Εσύ? Έχεις δει ποτέ σου γυναίκα ολόκληρη? Κάποτε μια γύφτισα, μου είπε τη μοίρα μου. Α. Μου είπε θα κάνω ένα ευτυχισμένο γάμο, ότι θα ζήσω ως τα βαθιά γεράματα και ότι όλα θα μου έρθουν δεξιά. Γυμνίστα έλεγε? Αστιαύεσαι, γυρίζει από σπίτι σε σπίτι κρατώντας μια κατσίκα. Α, καληνύχτα.
Καληνύχτα. Βολεύτηκες? Ναι, ναι. Δεν κρυώνεις? Κρυώνεις? Α, τι λες τώρα, εγώ βράζω. Εσύ? Μάλλον κρυώνω. Μάικ. Ναι. Μάικ, είμαι βέβαιη ότι μυρίζει γκάζι. Είναι από το πιωτό. Μα δεν μπορεί να μυρίζει ακόμα, δεν είναι δυνατόν. Κι όμως. Για να σε ξαναμυρίσω. Άσε με, Αγνή. Ας προσπαθήσουμε να κοιμηθούμε λίγο. Με συγχωρείς, Μάικ, αλλά είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. Πρέπει να σιγουρευτώ. Αν είναι τον γκάζι, θα μας βρούνε πεθαμένους αύριο. Ουφέλα! Τι ουφέλα! Τι ουφέλα! Θες να πεθάνεις? Ώρες, ώρες. Και αυτή τη στιγμή? Όχι, όχι. Έλα, Μάικ, άσε με να σε μυρίσω πριν με πάρει ο ύπνος. Είμαι άξια να μην κοιμηθώ όλο το βράδυ. Έλα, Μάικ. Εντάξει. Τίποτα δεν μυρίζει. Για ξαναφύσα. Ξανά. Ξανά. Μάικ, Μάικ. Αχνή! 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 Ναι, τι είναι πάλι? Όχι, έχω ένα πόνο. Δεν αντέχω άλλο. Έλα, αγάπη μου, έλα, μην δραματοποιείς τα πράγματα. Θα ξαναβρέξω την πετσέτα σου. Όχι, όχι. Δεν μου πονάει το κεφάλι. Ο πόνος τώρα πήγε εδώ. Να, πού, να, εδώ. Πού, εδώ. Πού. Να, εδώ στην πλάτη. Αχ, εδώ, για ψάξε να δεις. Μήπως έχει κανένα γουρμπούλι εδώ, ε? Εκεί, ναι. Εκεί πονάς. Αχ, 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 σαν να με μαχαιρώνουν. Όχι, όχι. Μη βγάζεις το χέρι σου. Και... Μ' αρέσει έτσι, μ' αρέσει. Τι είδους πόνος είναι αυτός? Μήπως πάει και έρχεται? Στην αρχή είναι μαλακός και έπειτα σε σφίγγει και σου έρχεται να βάλεις τις φωνές, ε? Όπως το λες, όπως το λες. Πώς το ξέρεις? Μίκη, δεν είναι δυνατόν. Τι δεν είναι δυνατόν? Θες να πεις ότι σε κοροϊδεύω? Όχι, αλλά τότε σε έπιασαν οι πόνοι της γένας. Τρελάθηκες, φαίνεται. Εσύ είσαι έγκυος, εγώ θα γεννήσω. Κι εγώ έκανα κουράγιο όλο αυτόν τον καιρό γιατί πίστευα πως ήσουν αληθινά άρρωστος. Είμαι άρρωστο, σου λέω. Είμαι άρρωστο. Χώνεψε το καλά. Τι δηλαδή, νομίζεις ότι γογγίζω και υδροκοπώ εδώ πέρα για να διασκεδάζω? Κι εγώ όλο εσένα σκεφτόμουν αυτόν τον καιρό. Α, εγώ. Εγώ τι έκανα? Νύχτα και μέρα εσένα είχα στο νου μου. Και από το πολύ να σε σκέφτομαι, θα πονέσει, έλεγα. Θα πονέσει, έλεγα. Τους άρπαξα εγώ τους πόνους. Αγάπη μου τώρα. Ας το κάνω, θα τρελαθώ εδώ μέσα, θα τρελαθώ. Μα τι κάνεις εκεί τώρα, Μίκη, τι έπαθες, γιατί ανοίγεις την καρδαρόμπα? Πού είναι τα παπούτσια μου? Μάικ, πού πας, φεύγεις? Πάω να φέρω τον γιατρό. Μα κάτσε εδώ, Μάικ, δεν κάνει. Είμαι χάλια, είμαι χάλια. Αλλά έστω και αν πρόκειται να πεθάνω στον δρόμο, θα πάω να φωνάξω τον γιατρό. Δεν θα σε αφήσω εγώ σε αυτή την κατάσταση χωρίς γιατρό. Άλλωστε το είπε και ο ίδιος ο γιατρός. Μόλις σε πιάσουν οι πόνοι. Όταν με πιάσουν οι πόνοι. Όχι, όταν σε πιάσουν εσένα. Δεν αισθάνεσαι τίποτα? Τίποτα, τίποτα, απολύτως τίποτα. Δεν σε καταλαβαίνω. Εδώ και ένα λεπτό έκλαιγες. Και λες δεν αισθάνεσαι τίποτα? Έλα, αγάπη μου. Πέσε πάλι στο κρεβάτι, θα πάρεις καμιά πούντα που περπατάς έτσι ξυπόλυτος και συνδρώνεις με το παραμικρό. Έλα, αγάπη μου, έλα, έλα, πέσε, πέσε. Όχι, όχι, δεν θέλω. Θέλω εγώ. Έλα, μπράβο, έλα. Αν σε έβλεπε κανένας, θα έλεγε πως σ' όνει και καλά θέλεις να με βγάλεις άρρωστο. Έλα, κάτσε ήσυχα τώρα και τσιμουδιά. Μπράβο. Έτσι, έτσι, έτσι. Είσαι καλά τώρα, είσαι? Όχι, όχι. Φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Το μωρό. Εσύ? Εγώ. Γιατί? Είναι το φυσικότερο πράγμα του κόσμου. Και αισθάνομαι μια χαρά. Άλλαξες πολύ, το ξέρεις? Από πότε? Από τότε που έγινες μητέρα. Μα δεν έγινα μητέρα ακόμα. Έτσι νομίζεις. Έγινες μόνο μια γυναίκα. Α, και τι ήμουνα πριν? Χαζοπούλη. Ώστε αυτά σκεφτόσουν για μένα όταν παντρευτήκαμε. Όταν παντρευτήκαμε, εγώ πετούσα στα σύννεφα. Άλλαξες κι εσύ πολύ. Και βέβαια άλλαξα. Έγινα άντρας. Α. Γιατί δεν άλλαξα? Δεν είμαι πιο ήρεμος, πιο συγκρατημένος? Ντέμπιση, έλα. Έλα, πάρε και την κουδουνίστρα σου, πάρ' την. Ωραία, ωραία, ωραία. Πες κι άλλα, ταπείνωσέ με. Δεν χάνεις ευκαιρία να μου θυμίζεις πως είμαι αρσενικό ζώο, πως έκανα το καθήκον μου και τώρα κατάντησα άχρηστο, για πέταμα. Μάικ! Ναι, ένας κυφήνας. Αυτή είναι η θέση μου εδώ μέσα. Ευτυχώς που δεν άνοιξες το στόμα σου να με καταβροχθήσεις. Η μέλισσα. Μάικ, Μάικ, τι έχεις πια? Φοβάμαι, φοβάμαι. Μα εγώ δεν φοβάμαι, Μάικ, καθόλου, στορκίζομαι. Κάτι άλλο φοβάμαι. Τι, πες μου. Φοβάμαι. Φοβάμαι ότι σε έχασα. Μάικ,
Κοίταξέ με. Τι σου είπε ο γιατρός? Αυτό που φοβάμαι δεν έχει καμιά σχέση με τον γιατρό. Ούτε με σένα. Μονάχα εμένα ενδιαφέρει. Μα θα μου γίνεις καλά, Μάικ. Ποτέ δεν θα ξαναγίνω καλά αν σε χάσω. Μα τι κάθεσαι και λες τώρα? Εδώ δεν είμαι δίπλα σου, κοντά σου. Ε? Η καρδιά σου όμως είναι αλλού. Μου έρχεται να χωθώ στην κούνια. Κουτούτσικο, κουτούτσικο. Χάζεψες μου φαίνεται. Τι είναι αυτά, Μάικ, ε? Ακού εδώ. Πρέπει να πετάξει αυτός ο μπούφος που θα γεννηθεί έξω από τη φωλιά μου. Θα σου το πω ακόμα μια φορά. Σ' αγαπώ, Άγνη. Σ' αγαπώ όπως είσαι. Νόμιζα πως αγαπούσα όταν παντρευτήκαμε. Αλλά δεν σ' αγαπούσα εσένα. Αγαπούσα μια ρομαντική ψευδέστηση. Αγαπούσα μια βασιλοπούλα των παραμυθιών. Με ένα κουκλίστικο χαμόγελο και μια. Τέλος πάντων. Εκείνη που αγαπούσα δεν είχε ούτε λόξιγκα, ούτε ξυλιασμένα πόδια, ούτε γουργουριτά στην κοιλιά, ούτε. Όταν. Ο Μάικ, τι λες τώρα? Νόμιζα πως παντρεύτηκα μια βασιλοπούλα. Και όταν άνοιξε τα μάτια, βρήκα δίπλα μου ένα φίλο. Μια γυναίκα. Καμιά φορά όταν κοιμάσαι την αγκαλιά μου και χώνεις τη μουσουδίτσα σου μέσα στο στήθος μου, πάει ο νους μου σε όλους εκείνους που είναι μονάχοι και κοιτάνε το ταβάνι ή γράφουν ποίηματα. Δεν ξέρεις πόσο τους λυπάμαι. Νιώθω τόσο ευτυχισμένος που τρέμω με τη σκέψη ότι η ευτυχία δεν κρατάει για πάντα. Και δεν έχω άδικο. Να. Εσύ με πέρναγες για βασιλοπούλα και εγώ για ποιητή. Πού να φανταστεί ένας ποιητής ότι τα πόδια μου είναι κρύα και ότι κάθε τόσο με πιάνει λόξιγκας. Μήπως κάνεις και τίποτα άλλο όλη τη νύχτα? Γουργουρίζει η κοιλιά σου, ρουθουνίζεις, ξεφυσάς. Και εσύ κάθεσαι και τα ακούς όλα αυτά χωρίς να με ξυπνάς? Να σε ξυπνήσω? Μα αυτό είναι η γλυκύτερη μελωδία του κόσμου, αγάπη μου. Άσμα ασμάτων. Τώρα τι λες? Τι να πω. Καλύτερα να σοπάσω. Γιατί? Μίλα, μίλα αν θες. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Μείνε όπως είσαι. Έρημος, βαρύς και μόνος. Εδώ και 8 μήνες δεν κάνεις τίποτα άλλο από το πρωί στο βράδυ παρά να τραυλογιέσαι με αυτό το παιδί. Του πλέξες τα καλτσάκια, του άραψες τα ρούχα του, γέμισες το στρωματάκι του, στόλισες την κούνια. Και εσύ τραβήχτηκες στη γωνίτσα σου και με έβλεπες. Αποσύρθηκα στοϊκά στα παρασκήνια. Έτσι κάνει κάθε άντρας όταν καταντάει ο πέμπτος τροχός της αμάξης. Αγάπη μου. Γι' αυτό κι εγώ σ' αγαπώ τόσο πολύ. Εσύ πρόσεξες πώς τρύπωσα στη γωνιά μου χωρίς να βγάλω μιλιά? Και βέβαια. Αλήθεια? Δεν το φαντάζομαι. Με βοήθησες, Μάικ. Όσο δεν έχει βοηθήσει κανένας άντρας τη γυναίκα του ως τώρα. Χωρίς εσένα θα είχα πεθάνει από το φόβο μου αυτούς τους 9 μήνες. Αλλά εσύ, αγάπη μου, δεν μ' άφησες ούτε μια στιγμή ήσυχη για να το σκεφτώ. Αγνή, σαν να με δουλεύεις, μου φαίνεται. Σ' αγαπώ. Δεν το πιστεύεις? Πώς θέλεις να σ' αποδείξω? Α, δεν πειράζει. Ο λόγος σου με χόρτασε. Λοιπόν, αν θέλεις, στέλνω το παιδί σε οικοτροφείο. Τι? Και πάμε και το βλέπουμε κάθε Κυριακή. Αγνή, γιατί με δουλεύεις? Δεν σε δουλεύω, αγάπη μου, την αλήθεια σου λέω. Όχι ένα, 20 παιδιά να είχα εσύ ο άντρας μου. Και θα προτιμούσα να τα στείλω όλα σε οικοτροφείο. Τι έχεις, αγάπη μου, τι? Αγνή. Το γιατρό. Για όνομα του Θεού. Μάικ, όχι. Όχι, μην το γιατρό, όχι. Κάτσε κοντά μου, κάτσε κοντά μου. Αγάπη μου, αγνούλη μου, αγνή, μωρό μου. Τι να κάνω, παιδί μου, τι να κάνω, παιδί μου. Ήταν ένα μικρό καράβι, ήταν ένα μικρό καράβι που ήταν αταξίδευτο, που ήταν αταξίδευτο. Μάικ, Μάικ, τι έπαιδες, αγάπη μου? Νόμιζα πως τρελάθηκες. Όχι, εγώ γιατί, γιατί? Έπιασες ξαφνικά το τραγούδι. Α, μου είπε ο γιατρός, μόλις αρχίσουν, λέει, πόνοι να τραγουδάω, θα με βοηθήσει, λέει, πολύ. Και μάλιστα, αν είναι δυνατόν, τραγούδι και πόνοι να αρχίζουν μαζί. Είσαι καλά τώρα, ε? Τώρα, καλά είμαι. Κάτσε εκεί και με κουνιέσαι. Πάω να φέρω τον γιατρό. Όχι, Μάικ, μην πας. Μας είπε να τον φωνάξουμε μόνο όταν με πιάσουν οι μεγάλοι πόνοι δυνατοί. Τι μεγάλη, σε ένα λεπτό τον έχω φέρει κιόλας. Μάικ, σε παρακαλώ, μην φεύγεις αυτή τη στιγμή. Όχι, Θεέ μου. Αχ, να ήταν η μαμά εδώ, να ήταν η μαμά εδώ. Κοίτα εδώ, μη σε πιάνει πανικός. Αυτό είναι το φυσικότερο πράγμα στον κόσμο. Κάτσε μόνο εκεί που είσαι. Εγώ θα ρίξω ένα σακάκι πάνω μου και. Στάσου, Νίκη, στάσου. Με ζάστησες, μην κάνεις έτσι. Παρακαλούσα να μην έρθει τόσο γρήγορα αυτή η ώρα, Θεέ μου. Ναι, καταλαβαίνω. Μάικ, δεν αισθάνομαι ακόμα έτοιμη. Αισθάνομαι εγώ όμως. Τίμια στο λέω. Ξέρεις με τη λαχτάρα περιμένω να πάω για ψάρεμα μαζί του αν είναι αγόρι. Και αν είναι κορίτσι, κανένα περίπατο, καμιά εκδρομούλα. Αγάπη μου, ώσπου να τα δεις αυτά θα περάσουν χρόνια.
Έχεις να ακούσεις κλάματα πρώτα να δεις φασκές, μπιμπερά. Δεν με νοιάζει, αγάπη μου, δεν με νοιάζει. Σοβαρά στο λέω, δεν με νοιάζει. Κάτι θα μπορώ να κάνω στο μεταξύ. Θα το ρίξω στη δουλειά και θα πάω μόνος μου για ψάρεμα. Μην ανησυχείς, θα τα βολέψω μια χαρά. Όχι, ήταν ένα μικρό καράβι. Κι άλλος πόνος. Όχι, τίποτα, δεν είναι τίποτα. Γιατί δεν πας να ξαπλώσεις, έλα πες. Εγώ θα ντυθώ και θα σου κάνω ένα ζεστό φλιτζάνι τσάι. Θέλεις? Όχι, αγάπη μου, δεν θέλω, δεν θέλω. Καλύτερα λέω να μη σηκωθώ από εδώ. Πω, έχω αφήσει και ένα σωρό δουλειέ στη μέση. Θεέ μου, η μισή μπουγάδα είναι ακόμα στην ταράτσα και. Ξέχασε, τα ξέχασετε τώρα αυτά. Μόλις ντυθώ, θα πάω αμέσως στην ταράτσα να μαζέψω εγώ τα ρούχα. Κάτσε. Όχι, όχι, μείνε. Μην με αφήνεις, μονάχη μου, μη. Τι, φοβάσαι. Μήπως γίνεται και τίποτα άλλο εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Για πες μου τώρα. Θες να σου διαβάσω τίποτα? Το Σοπενάουερ. Την Αλίκη στη χώρα του θαυμάτων. Όχι, όχι. Α, το βρήκα. Άρχισα να γράφω ένα καινούριο βιβλίο. Γέμισα κιόλα μισή σελίδα. Θέλει να στο διαβάσω, ε? Ναι. Είναι μια τριλογία. Λέγεται το Καμένο Στάχι, η ιστορία μιας βουκολικής αγάπης. Σου αρέσει ο τίτλος? Ήταν ένα μικρό καράβι. Ήταν ένα μικρό. Σου αρέσει ο τίτλος? Αρέσει το ρήμα, αγάπη μου. Τώρα άκου πώς αρχίζει. Όταν μπήκε στη σοφίτα με το διπλό κρεβάτι, έσκυψε το κεφάλι της, εμέρη γιατί αισθανόταν βαθύ σεβασμό για το τέμενος που είχε δεχθεί τις ενδόμηχες ευχές της και την ίδια σαν ολοκαύτωμα, εμέρη γιατί το ταβάνι ήταν πολύ χαμηλό. Δεν ήταν η πρώτη φορά που τα βήματά της την έφεραν στα άδυτα των αδύτων. Πώς είσαι? Οχ, Μικη, σ' αγαπώ τόσο πολύ. Ας ήταν πάντα θέμωνα. Έλα. Μου φαίνεται, τώρα αν θες, Αχνή, άντε να φωνάξεις το γιατρό. Αχνή, πάω αγάπη μου, πάω. Μην το κουνήσεις από εκεί, ε. Ήταν ένα μικρό καράβι, ήταν ένα μικρό καράβι, που ήταν αταξίδευτο, που ήταν Ναι. Με συγχωρείς. Πρέπει να πάρω τα βραδινά μου ρούχα. Καληνύχτα. Με εκείνα τα πικάντικα τέλειο τα ανέκδοτά σου, ήσουν η ψυχή της συντροφιάς απόψε. Αγαπητή μου, αν νομίζεις πως δεν σου πάνε οι δευτερεύοντες ρόλοι, τότε σε συμβουλεύω να εγκαταλείψεις το θείασο και να σχηματίσεις ένα δικό σου. Αγαπητή μου, σε συμβουλεύω να εγκαταλείψεις το θείασο και να σχηματίσεις ένα δικό σου. Φτάνει πια, Μάικ, φτάνει. Μάικ, έλα εδώ. Μα παρεφρόνησες. Δεν σκέφτεσαι τους υπηρέτες. Δεν με νοιάζει να μ' ακούσει όλη η γειτονιά. Έλα εδώ σου λέω, έλα εδώ. Αυτή η κατάσταση έχει γίνει ανυπόφορη. Μα επιτέλους, Μάικ, τι έχεις πάθει. Έλα εδώ. Γεια στάσου, παιδί μου. 11 χρόνια παντρεμένοι. Δεν μπορούμε δηλαδή να μιλήσουμε μια στιγμή σαν άνθρωποι εδώ μέσα. Ε? Είναι ανάγκη να χαλάμε τον κόσμο. Ξέρεις κάτι. Το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου είναι που άφηνε να περνάνε οι ιδιοτροπίες σου και σε καλό πια να με δώρα κιόλας. Ανόστιμο κι αυτό. Είπαμε σιγά. Ξέρεις τι έπρεπε να κάνω. Ε? Να σε στείλω σε αυτή την ηλικία σε ένα σχολείο εσωτερική, να μάθεις καλή συμπεριφορά. Συμπεριφορά, και τι να την κάνω? Για να γίνεις άξια να στέκεις πλάι. Κοίταξε τον ψώρο φαντασμένο. Επειδή πουλήθηκαν 300.000 αντίτυπα του βιβλίου, του κοκορεύεται. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση. Έχει και παρέχει. Γιατί πριν γράψεις αυτό το μυθιστόρημα, δεν είχαν πάρει τα μυαλά σου αέρα. Κάθε φορά που τέλειωνε ένα βιβλίο ή ένα θεατρικό έργο ή ξέρω εγώ τι, και θεωρούσε τον εαυτό σου τη μεγαλύτερη ιδιοφυΐα από τον καιρό του Σέξπιρ. Τώρα μάλιστα. Έτρεμα μην τυχόν και πετύχει. Δόξασε ο Θεός όμως, όλες τα έργα είχαν παταγώδη αποτυχία και έτσι μπόρεσα να τα βγάλω κι εγώ πέρα με τη μεγαλομανία σου. Τώρα όμως, τώρα με αυτή τη φυλάδα που και εσύ ο ίδιος παραδεχόσουν πως ήταν για τα σκουπίδια ως τη στιγμή που διάβασε τις κριτικές και πήρες. Αλλά δεν βαριέσαι τώρα, χάνω τα λόγια μου. Ίσως να είμαι ματαιόδοξος, αλλά η ερήτημος κυρία κάνει ένα τραγικό σφάλμα. Άκου τι λέει. Να σε παντρεμένη με έναν άντρα χρόνια και να σου μιλάει σαν να αγορεύει στη Βουλή. Τραγικό σφάλμα. Κακομοίρη μου. Να μπορούσες να δεις μόνο από μια μεριά την κατάντια σου. Πούλησες την ψυχή σου για μια επιφυλίδα της κακιάς ώρας. Αν εξακολουθήσεις έτσι. Α, όχι, θα τα ακούσεις όλα. Και μη με διακόπτεις, ακούς. Γιατί μόνο ένας αγαπάει σε αυτόν τον κόσμο και ας είσαι ότι είσαι. Και αν θες να σου πω, δηλαδή. Κάνεις λάθος.
Πράγματι, υπάρχει ένας άνθρωπος που με αγαπάει σε αυτόν τον κόσμο. Ακριβώς για αυτό που είμαι. Και τι είσαι, αγάπη μου? Ρώτησέ την να σου πει. Την? Μάλιστα, την. Ω, ποια είναι? Δεν την ξέρεις? Είναι νέα, πόσο χρόνο είναι? Δεν πρόκειται να συνεχίσω γιατί έγινε πτώμα. Πτώμα? Κίτρινη, πώς το λένε. Αγνή, δεν νομίζεις πως είμαι τόσο κτίνος και... Τέλος πάντων, κάτσε κάτω. Έλα, Αγνή, κάθισε. Όχι, 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 δεν είναι τίποτα. Είμαι καλά, είμαι. Τι σου περνάει από το νου, πως τα λιποθυμούσα στα 29 μου χρόνια για ένα πράγμα τόσο... τόσο συνηθισμένο. Συνηθισμένο. Και μάνα με δύο παιδιά. Εγώ δεν λιποθύμησα όταν έπαθε μαγουλάδες ο γιος μου. Μα αυτή η περίπτωση είναι κάπως διαφορετική, δεν νομίζεις? Όχι, Μάικ, είναι και αυτό ένα είδος μαγουλάδες. Την αγαπώ. Δηλαδή, δεν με αγαπάς εμένα πια? Δεν εννοώ σαν φίλη, σαν μητέρα των παιδιών σου. Σαν γυναίκα σου. Σαν γυναίκα σου, λέω. Πες μου τώρα, αλλά με όλη σου την ειλικρίνεια, γι' αυτό κοιμόσουνα στο γραφείο? Κοιμόμουνα. Μάτι δεν έκλεισε. Α, έτσι. Τότε θα ροχάλιζε ο μάγειρας. Και από πότε ροχαλίζω? Εσύ, ποτέ. Ο μάγειρας, τον ακούω κάθε νύχτα όταν περνά από το διάδρομο. Καληνύχτα. Όνειρα γλυκά. Τι είπες? Όνειρα γλυκά. Όχι. Όχι λοιπόν. Να με πάρει ο διάολος αν το καταπιώ αυτό. Α, τι συμβαίνει? Ροχαλίζει ο μάγειρας. Αγνή, αγαπώ μιαν άλλη. Καταλαβαίνεις, μου έρχεται σαν τρέλα. Εσύ, τα παιδιά, εκείνη, τα παιδιά, εσύ, εγώ, εκείνη. Τρεις εβδομάδες τώρα κοντεύω να χάσω το μυαλό μου. Και εσύ λες ροχαλίζει ο μάγειρας. Μα αγάπη μου. Όχι, 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 όχι. Αυτή η απερίγραπτη αυτοπεποίθησή σου μου ανακατεύει τα σωθικά. Το ξέρω πως δεν το παίρνεις σοβαρά, αλλά πίστεψέ με, αγαπώ αυτή τη γυναίκα, καταλαβαίνεις. Ή θα γίνει δική μου, ή θα μου στρίψει. Καλά, ακόμα δεν έγινε δική σου? Επιτέλους. Επιτέλους ενδιαφέρθηκες. Γιατί να μην δείξεις αυτό το ενδιαφέρον τόσο καιρό, ε? Σε παρακάλεσα, σε οικέτευσα, σύρθηκα στα πόδια σου για να μου δώσεις λίγη κατανόηση, λίγη ζεστασιά, λίγη αγάπη. Τίποτα εσύ. Ακόμα και το βιβλίο μου που το ενεπνεύστηκα από σένα, και αυτό ακόμα από την αρχή το αντίκρισες σαν αντίζηλο. Ό,τι και να έκανα, με τίποτα δεν μπορούσα να σε μαλακώσω. Σου πήρα αμάξι, υπηρέτες, φορέματα, πίνακες, σου δώσα λεφτά, τα πάντα, τα πάντα. Τίποτα εσύ. Μισούσες το βιβλίο μου. Και τώρα. Τώρα να. Με έστειλες στην αγκαλιά μιας άλλης. Μιας άλλης που καταλαβαίνει τουλάχιστον ένα πράγμα. Ότι πρέπει να με μοιραστεί με το έργο μου. Ξέρει επίσης ότι θα πρέπει να σε μοιράζεται και με άλλες γυναίκες, ε? Δεν χρειάζεται. Επιτέλους βρήκα μια γυναίκα που να μπορεί να συζεί με το έργο μου. Αυτό μόνο φτάνει για να της είμαι πιστός. Πώς συζεί με το έργο σου, τι κάνει δηλαδή? Ακούει, με ενθαρρύνει, με ένα βλέμμα, με ένα χάδι, με ένα. Τέλος πάντων μου δείχνει κουράγιο. Χαίρεται όταν χαίρομαι. Όταν στοχάζομαι, στοχάζεται και εκείνη μαζί μου. Και όταν χάφει τις μύγες, χάφτει και αυτή μαζί σου. Μα κατάλαβες τι σου λέω τόση ώρα ή μιλάω στο βρόντο? Τέλος πάντων δεν μπορείς να δεις ότι άλλαξα. Όχι, όχι. Τότε είσαι στραβή, τέλος πάντων. Εσύ πάντως έχεις αλλάξει. Εγώ. Ας μην αρχίσουμε τα ίδια τώρα. Για λέγε, για λέγε. Δεν αξίζει τον κόπο, δεν υπάρχει λόγος να σε βασανίζω άλλο. Μια και. Μια και έβγαλες το άχτι σου, ε? Δεν το ήθελα. Αλλά ήμουν υποχρεωμένος να σε πληγώσω. Δυστυχώς δεν μπορούσε να γίνει αλλιώτικα. Βρίσκομαι στο έλεος ενός πάθους. Που είναι δυνατότερο και από μένα. Σαράκι, ε? Μαρτύριο. Κι όμως δεν μπορείς να το πεις και απόλυτα μαρτύριο, ε? Ασφαλώς όχι. Από μια άλλη πλευρά είναι θεσπέσιο. Το μεγαλύτερο πράγμα που υπάρχει και που μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος. Χαίρομαι που το καταλαβαίνεις. Μα και βέβαια το καταλαβαίνω. Ανθρώπινο είναι. Καλά. Και πώς το ξέρεις? Ποιο? Ότι είναι ανθρώπινο. Μα άνθρωπος είμαι κι εγώ. Πρώτη φορά σε ακούω να μιλάς έτσι. Τι θες να πεις? Μπορεί να έχω κι εγώ μια σχετική πείρα. Έτσι δεν είναι? Καληνύχτα. Μια στιγμή, στάσου. Δεν μας το κάνετε πιο λιανά? Τι πιο λιανά, αγαπητέ μου? Τι λόγεις πράγμα είναι αυτή η σχετική πείρα σου, δεν μας εξηγείς? Ακού, φίλτατέ μου, με απέλυσες χωρίς προειδοποίηση και εγώ ούτε παραπονέθηκα καν, όπως τα έκανε ακόμα και ο τελευταίος υπάλληλος. Τα ανέχθηκα όλα, γιατί καταλαβαίνω πως ένας άνθρωπος είναι ανίσχυρος σε ένα αίσθημα που είναι και μαρτύριο και σαράκι και θεσπέσιο. Αγνή. Μα την αλήθεια δεν σε καταλαβαίνω. Εγώ σ' άφησα να κάνεις ό,τι θέλεις. Και εσύ αντί να φύγεις ευτυχισμένος και με τη συνείδησή σου ήσυχη, γιατί δεν αφήνεις πίσω σου ένα ράκος. Αγνή,
να απαντήσεις χωρίς περιστροφές σε αυτό που σε ρωτάω. Πριν τα κάνω λίπα εδώ μέσα. Θα μείνεις μονάχη αν σε αφήσω. Μονάχη? Μα έχω τα παιδιά μου, τι λες τώρα. Αυτό δεν είναι και τόσο βέβαιο. Καλύτερα λέω να φύγεις αμέσως από εδώ μέσα, πριν σου δείξω μια όψη του εαυτού μου που δεν την ήξερες. Απαιτώ μια απάντηση. Έχεις εραστεί? Καληνύχτα! 11 ολόκληρα χρόνια ορκιζόμουν στο όνομά σου. Ήσουν για μένα το πιο αγνό, το πιο. Ναι, το πιο ευγενικό πράγμα τη ζωή σου. Καληνύχτα! Θα απαντήσεις, λέγε. Αλλιώς δεν θα με ξαναδείς. Έξω. Έξω από εδώ! Όχι, δεν βγαίνω. Καλά. Τότε ένα πράγμα μου μένει να κάνω. Ένα πράγμα. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Τι θέλεις τα πράγματά σου? Δεν μου λες. Πίστεψε με, αγάπη μου. Δεν πρόκειται να σε κατηγορήσω για τίποτα. Μόνο πες μου. Πού πας? Φωνάζεις, σε παρακαλώ, ένα μάξι. Αγνή, γιατί παίρνεις τις βούρτσες σου και το χτέλι σου? Σε παρακαλώ, Μάικ, δεν θέλω να φτάσω πολύ αργά. Είναι κιόλας περασμένη η ώρα. Μου δίνεις το ξυπνητήρι? Όχι. Δεν είναι δυνατόν να έχω κάνει τέτοιο λάθος. Χθες ακόμα μου λέγες ότι είχα προτερήματα. Με συγχωρείς, αυτό το ξυπνητήρι είναι δικό μου. Καλά, λοιπόν, είναι κι αυτό. Μια κάποια λύση. Η βαλίτσα μου είναι έτοιμη. Λοιπόν, αντίο, Μάικ. Πιστεύεις δηλαδή ότι μπορώ να σε αφήσω να κάνεις τέτοια τρέλα, ε? Έλα, άφησε με. Ένας κύριος δεν κρατάει με το ζόρι ποτέ μια κυρία όταν θέλει να φύγει. Μη μου κλείνεις το δρόμο, σε παρακαλώ. Καλά, με συγχωρείς. Ευχαριστώ. Έλα εδώ, Αρνή. Έλα εδώ, Αρνή. Μάικ, άσε με να φύγω, σου λέω. Άσε με, άσε με. Ως εδώ με έχεις φέρει με αυτές τις παλαβουμάρες σου, μ' ακούς? Ναι, να, λοιπόν, να. Οχ, πάει το καλάμι μου, χτυπάς κιόλας. Έξω, πήγαινε έξω. Πάνω στο καλάμι. Έξω, θα σηκώσω όλο το σπίτι στο πόδι αν έρθεις κοντά μου. Έξω, πήγαινε έξω. Θα έρθω. Πού είναι το μαξιλάρι μου? Φύγε, αλλιώς θα χτυπήσω το κουδούνι, φύγε. Φτιάξε το κρεβάτι από τη δική μου τη μαριά. Να φέρω το μαξιλάρι μου μια στιγμή. Είσαι ένα γαϊδούρι. Ένα ξεκαπίστρωτο γαϊδούρι. Εσύ είσαι και πρέπει να σου βάλω χαλινάρι. Για να καταλάβεις τι άντρας είμαι. Στρώσε το κρεβάτι, σου λέω. Μα δεν πεθαίνω καλύτερα. Και μην πετάς το μαξιλάρι στα μούτρα εμένα. Ακούς. Συγγραφέας είσαι εσύ, σκίτζης. Πάρε το μαξιλάρι σου, μπρος. Ξαναπάτω. Σκοπωτή, γιατί θα σε βγάλω σκοτή. Και το βιβλίο σου είναι για τον Τενεκέ των Σκουπιδιών. Δεν στο έλεγα. Δεν θα σε έβλαφτε να μ' άκουγες που και που. Πάρε εδώ το κασκόλ μου. Διπλωσέ το. Να το διπλώσεις εσύ. Διπλωσέ το, είπα. Δεν το διπλώνεις. Όχι, δεν το διπλώνω. Δεν το διπλώνεις. Κολλά. Άσε με, Μάικ. Άσε με. Θα σε δαγκώσω. Αν μπορούσες να δεις τα μάτια σου αυτή τη στιγμή, θα προτιμούσες να τα κλείσεις. Φωτιές βγάζω. Από μίσος. Από αγάπη. Θες άλλο, φιλί? Θέλω να πεθάνω. Να πεθάνω. Πριν πεθάνεις, κοίταξε με στα μάτια. Για κοίτα με. Έτσι. Τι βλέπεις? Ρητίδες. Αυτό δείχνει πόσο καιρό έχεις να με κοιτάξεις. Τι άλλο βλέπεις? Μα, εκείνη. Ένιωθα μόνος. Καλύτερα να φύγεις τώρα. Εσύ, ένιωθες μόνη? Έλα, φύγε, σε παρακαλώ. Ξέρεις, άρχισα να γράφω κι άλλο βιβλίο. Πότε? Εδώ και 2 εβδομάδες. Και δεν μου διάβασες τίποτα ακόμα? Ψέματα λες. Το διάβασα σε εκείνη. Α, και? Της άρεσε. Το βρήκε όμως λίγο χοντροκοπιά. Χοντροκοπιά? Μα τι ζώνη είναι αυτή η γυναίκα? Τι λες, να πάω να φέρω το χειρόγραφο? Αύριο. Όχι, τώρα. Μάικ, αύριο σε παρακαλώ. Γιατί αύριο? Και απόψε πώς θα περάσει η ώρα? Ο Μάικ, δεν υπάρχει άλλο από το διάβασμα? Υπάρχει, αλλά αν έλθω κοντά σου, εκεί στο κρεβάτι, μου υπόσχεσαι ότι δεν θα μου δώσεις κι άλλη κλωτσιά στο καλάμι. Δηλέ. Αγνή.